Θέλω να συγχαρώ από καρδιάς στους 83 αθλητές και αθλήτριες, μέλη της Ολυμπιακής Ομάδας που μας εκπροσωπούν στο Τόκιο της Ιαπωνίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2020. Εκτός από τα δάκρυα χαράς, όπως αυτά του Στέφανου Ντούσκου που μας έκαναν όλους περήφανους, έχουμε και τα δάκρυα λύπης και στεναχωρίας και απογοήτευσης, όπως αυτά του αγαπητού Θοδωρή Ακοβίδη. Επικοινώνησα άμεσα μαζί του, όπως μίλησα και με τον Πύρο Δήμα. Συμφωνήσαμε με τον Θοδωρή να σκεφτεί δεύτερη και τρίτη φορά την απόφαση του να διακόψει, να σταματήσει τον αθλητισμό. Συμφωνήσαμε να βρεθούμε ξανά, να βρεθούμε από κοντά, αμέσως μετά την επιστροφή του και να δούμε όλες τις παραμέτρους και να δούμε, να αντιμετωπίσουμε από κοινού όλες τις δυσκολίες. Πρέπει όμως να διευκρινίσω το εξής. Η προετοιμασία των αθλητών είναι εξ ολοκλήρου ευθύνη των διοικήσεων των αθλητικών ομοσπονδιών της χώρας μας και της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Ωστόσο, η συνεργασία μας είναι στενή και θα παραμείνει στενή. Επιτρέψτε μου όμως να πω ότι τα προβλήματα στον αθλητισμό είναι πάρα πολλά, γι' αυτό το λόγο και η αθλητική μεταρρύθμιση θα συνεχιστεί πολύ πιο έντονη, με μεγαλύτερη υπευθυνότητα απέναντι στην ελληνική αθλητική οικογένεια. Και κάτι ακόμα. Τώρα που οι αθλητές έχουν φωνή πλέον στις διοικήσεις των αθλητικών ομοσπονδιών, είναι πολύ σημαντικό να συνεργαστούμε και θα συνεργαστούμε στενότερα για να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα ζητήματα που ακούγονται ότι αντιμετωπίζουν οι αθλητές και είμαστε υποχρεωμένοι να τα αντιμετωπίσουμε. Μαζί θα κάνουμε τον αθλητισμό καλύτερο.